Κάτω τα χέρια από την αυτοδιαχειριζόμενη Βιομέ. Μπλοκάρουμε τον πληστηριασμό. Μπλοκάρουμε τα σχέδια κράτους και εργοδοσίας για διάλυση του εργοστασίου. 11, 18 και 25 Γενάρη, όλοι και όλες στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι της συνεργατικής Βιομέ αγωνιζόμαστε 6 χρόνια τώρα για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο που η ιδιοκτησία παράτησε στη μοίρα του. Λειτουργούμε το εργοστάσιο με συμμετοχή τόσο των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας στον έλεγχο της παραγωγής και της διανομής. Με έλεγχο μέσα από συνελεύσεις όλης της οικονομικής λειτουργίας. Με απόλυτη ισότητα στις αποφάσεις αφού έχουμε όλη μία ψήφο. Με ίσο μεροκάματο για ίσο χρόνο εργασίας. Με προσανατολισμό της παραγωγής στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και όχι στις ισόρες κέρδους. Ο αγώνας μας αφορά τη δυνατότητα όλων των εργαζομένων να πάρουν την οικονομία και ολόκληρη τη ζωή στα χέρια τους. Απαντάμε, αφού δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Απαιτούμε την ακύρωση των πληστηριασμών των οικοπαίδων στα οποία βρίσκεται η Βιομέ και την παραχώρηση των ακινήτων στη συνεργατική εργαζομένων της Βιομέ για την απρόσκοπτη συνέχιση του αυτοδιαχειριζόμενου εγχειρήματος. 11, 18 και 25 Γενάρη, όλοι και όλες στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Εκτός όμως από αυτούς τους πληστηριασμούς υπάρχουν κάποιοι άλλοι πληστηριασμοί. Όπως ο πληστηριασμός που είναι να γίνει αύριο για τα οικόπεδα μέσα στα οποία βρίσκεται η κατηλημένη Βιομέ. Και έχουμε κινητοποιήσει για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο, διότι εδώ και 5 χρόνια εμείς λειτουργούμε το εργοστάσιο το οποίο είχε καταληθεί από την εργοδοσία και το λειτουργούμε για να ζήσουμε εμείς αξιοπρεπώς αλλά ταυτόχρονα για να παράγουμε προϊόντα που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες. Και αυτό το εγχείρημα της αυτοδιακίνησης σήμερα βρίσκεται υπό απειλή, απειλείται με έξωση λόγω των πληστηριασμών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο μέτωπο όλων των αγωνιζόμενων εργατικών και λαϊκών δυνάμεων ενάντια στους πληστηριασμούς τόσο της λαϊκής κατοικίας όσο και εκείνους που πάνε να βάλουν στο χέρι είτε περιουσία του δημοσίου είτε περιουσία που πρέπει να ανήκει στην κοινωνία, γιατί είναι η κοινωνία αυτή, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν τα εργοστάσια και πιστεύουν ότι ο πλούτος και τα εργοστάσια πρέπει να ανήκουν σε αυτούς που τα δουλεύουν. Σας καλούμε αύριο 11 η ώρα στην πλατεία Καθμόνος, θα υπάρξει μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας που είναι δίπλα και επίσης στα δικαστήρια του Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 η ώρα για να μπλοκάρουμε τον πληστηριασμό που απειλεί το εργοστάσιο της Βιομέ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.